Plus 99,4. Όλα αυτά βέβαια θα τα κάνουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Είναι άλλωστε πρωταγωνιστής των εξελίξεων στις Βρυξέλλες. Είναι ο Ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης που είναι στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Σκυλακάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σκυλακάκη. Σας βρίσκουμε στην Αθήνα. Δεν σας βρίσκουμε στις Βρυξέλλες, ε? Πού σας βρίσκουμε? Με βρίσκετε στο Λονδίνο. Α, στο Λονδίνο. Παρακολουθείτε όμως τα γεγονότα. Βεβαίως, από πολύ κοντά. Η αγωνία μεγαλώνει, είναι ένα πραγματικό θρίλερ, είναι η πιο κρίσιμη μέρα τα τελευταία χρόνια από τότε που μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια. Χωρίς αμφιβολία. Και γιατί είναι, για δώστε μας, γιατί εσείς μιλάτε με έναν τρόπο υπεύθυνο και πληροφορίες μας δίνετε αλλά και αναλυτικό. Για πέστε μας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για το είδος της ρύθμισης που θα γίνει για το ελληνικό χρέος. Τελευταία εικόνα που έχουμε είναι ότι συμφώνησαν η Μέρκελ και ο Σαρκοζή σε μια πρόταση. Δεν ξέρουμε αν αυτή θα έχει συμμετοχή ιδιωτών ή αν θα είναι με φόρο στις τράπεζες της Ευρωζώνης για την επαναγορά του ελληνικού χρέους. Μιλάμε δηλαδή στην πραγματικότητα... Είναι τα σημαντικά στοιχεία, έτσι, αυτά. ...του χρέους μας, η οποία θα γίνει με χρήματα των Ευρωπαίων ή και χρήματα των πιστωτών. Ναι, αλλά στην Ελλάδα έχει γίνει, κύριε Σκυλακάκη, ένα μέτωπο. Το ξέρετε. Στην Ελλάδα συνηθίζουμε. Μουεζίνιδες είμαστε συχνά. Το μέτωπο έχει φτιαχτεί. Αν θα μπουν οι ιδιώτες, πόλεμος. Κοιτάξτε, οι ιδιώτες είναι πιθανό να μπουν για ένα πολύ απλό λόγο, διότι η πολιτική στην Ευρώπη δεν αντέχουν, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, να πληρώσουν δεύτερη φορά τις επενδύσεις των τραπεζών, οι οποίες ήταν, στην περίπτωση των ελληνικών ομολόγων, τοξικές. Τώρα λέτε μια κουβέντα που είναι πολύ σημαντική. Επενδύσεις τοξικές. Ναι, ότι όλα πήγαν χαμένα. Καλός ή κακός, η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει αυτό το χρέος που συγκέντρωσε. Το πώς το συγκέντρωσε, τι φταίμε όλοι, ποιοι φταίμε ακριβώς, είναι μια συζήτηση που ποτέ δεν την κάναμε οργανωμένα στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο σύνδρομο ενοχής και πάρα πολλοί υπεύθυνοι οι οποίοι δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό οργανωμένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν έγινε η συζήτηση στην Ελλάδα για τα ψεύτικα στατιστικά στοιχεία. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση? Και μας κάνει και ξέρουμε γιατί δεν έγινε, τουλάχιστον εμείς που είμαστε ψηλιασμένοι. Ωραία. Ξέρουμε τώρα, πολύ καλά. Να πάμε τώρα στο μέλλον, γιατί το παρελθόν θα το συζητήσουμε για πολλά χρόνια, θα το συζητάμε, δεν θα είναι κάτι που θα φύγει εύκολα. Στο μέλλον λοιπόν μιλάμε για μία μείωση του χρέους και μία μείωση των επιτοκίων, από ό,τι φαίνεται. Αλλά μιλάμε και για μία αδυναμία, αν υπάρξει αυτό που λέμε selective default, πρόσβαση στις αγορές. Δηλαδή, η μείωση του χρέους και η μείωση των επιτοκίων θα έρθει πακέτο με μία εξάρτηση πλέον οικονομική και δανειακή από την Ευρώπη. Τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλουμε να ξέρουμε. Σε πραγματικό σενάριο δηλαδή, η επιλεκτική χρεοκοπία, να μην τη λέμε και στα ελληνικά, να τη λέμε λοιπόν, είναι πρώτων θυρών. Και το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε. Σημειώστε τώρα ότι η Ελλάδα είναι ήδη, λόγω του μεγέθους του δημοσίου χρέους, στην πραγματικότητα σε χρεοκοπία από τον περασμένο Μάιο. Έχουν σταματήσει να τη δανείζουν με όρους οικονομικούς. Δανείζεται με όρους πολιτικούς. Οι αγορές έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με τον περασμένο Μάιο. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που είναι αδιανόητο να δανείσει κανείς την Ελλάδα για τα επόμενα 3-4 χρόνια και πολύ παραπάνω ενδεχομένως, εξαιτίας της κρίσης γενικότερης που έχει μπει στη ζώνη του ευρώ, που ξεκίνησε από εμάς αλλά έχει κατά πολύ επεκταθεί. Κατά συνέπεια, η εξάρτηση είναι υφιστάμενη. Τώρα παίρνουν μια τυπική απόφαση μείωσης του χρέους και, αν θέλετε, μειώνεται ταυτόχρονα, για να είμαστε ειλικρινείς, και η δική μας διαπραγματευτική δύναμη. Δηλαδή, από την ώρα που μπαίνουν οι ιδιώτες μέσα,
η δύναμή μας να διαπραγματευτούμε περαιτέρω μειώνεται. Και επειδή όλα αυτά γίνονται πριν έρθουν πρωτογενή πλεονάσματα, υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος αν δεν κάνουμε με θρησκευτική ευλάβεια και απίστευτη αποφασιστικότητα τη μείωση του ελλείμματος στον επόμενο χρόνο, να πάμε και σε κανονική χρεοκοπία. Αυτή είναι η εικόνα κατά τη γνώμη. Εξαρτάται και από τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε συνολικά κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης το θέμα. Βέβαια. Και να σας πω κάτι. Από την ώρα που θα γίνει η μείωση του χρέους, τελειώνουν και οι μύθοι στην Ελλάδα. Δηλαδή, εάν μας πούνε ότι ξέρετε 30, 40, 50 δις δεν τα χρωστάτε πια, από αυτά που χρωστάγατε και τα έχουμε πάρει τα λεφτά, καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε μόνοι με τα προβλήματά μας. Ελπίζω να μην είναι 30 ή 40 δις, γιατί αυτά είναι πολύ λίγα για να κάνουν διαφορά. Ελπίζω να είναι πιο κοντά στα 60, 70, 80 δισεκατομμύρια, κάτι που θα μας επιτρέπει να έχουμε μία ελπίδα να τα καταφέρουμε. Αν όμως, ναι, ναι. Κύριε Σκυλακάκη, η επιλεκτική χρεοκοπία είναι ένα τεχνητό οικονομικό περιβάλλον. Σε τι συνίσταται στην ελληνική πραγματικότητα? Σε τι συνίσταται? Συνίσταται στην πραγματικότητα, στο ότι αρχίζουν κάποιοι κάτοχοι ομολόγων, ακόμη και οι τελικοί αυτοί που έχουν αγοράσει στη δευτερογενή αγορά, να μην εξυπηρετούνται κανονικά. Διότι εθελοντικά, ξέρετε τι εθελοντικά, θα να πει εθελοντικά σε αυτές τις περιπτώσεις, δέχονται να μετατρέψουν τα ομόλογά τους σε κάτι άλλο. Ναι, το θέμα είναι όμως να μην μεταφέρουμε το πρόβλημα εμείς πιεστικά στις ελληνικές τράπεζες, να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Κοιτάξτε, από την ώρα που είναι συνεννοημένη η, ας την πούμε έτσι, η φάση αυτή στην οποία μπαίνουμε, δεν θα συμβεί αυτό. Θα υπάρξει στήριξη του τραπεζικού συστήματος και αν θέλετε, των ελληνικών καταθέσεων. Εάν αποτύχουμε στη συνέχεια, τότε υπάρχει κίνδυνος. Εκτιμούμε ότι είστε αρκετά ψυχραιμός σε σχέση με άλλους πολιτικούς. Κοντός ψαλμός Αλληλουία, το ξέρετε. Σήμερα είναι η μέρα δραματική. Το βράδυ θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Και σας είπα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο εκδότης του Βήματος προχθές, ο κύριος Ψυχάρης, αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθυνθεί προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ζητήσει ψυχραιμία. Ψυχραιμία για μια τέτοια μέρα, σαν τη σημερινή. Πώς θα διαχειριστούμε το θέμα? Κοιτάξτε, ο κίνδυνος, αν πάμε σε κανονική χρεοκοπία, είναι ότι θα κλείσουν και τα μισά μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τα μισά, λέτε, εγώ θα σας πω. Ξέρετε πόσο αντέχει η ελληνική αγορά. Κύριε Σκυλακάκη, ναι, γι' αυτό σας λέω. Η σημερινή σύνοδος κορυφής τι σημαίνει για το μέλλον της Ευρωζώνης, για την επόμενη μέρα στην Ευρωζώνη? Δεν σας άκουσα. Η σημερινή σύνοδο κορυφής τι σημαίνει για την επόμενη μέρα στην Ευρωζώνη, πώς τη διαμορφώνει? Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να τελειώσει η κρίση. Η κρίση δεν στηρίζεται στην κερδοσκοπία, στηρίζεται στο πολύ μεγάλο χρέος. Αν δεν υπήρχε πολύ μεγάλο χρέος και η ανομαλία του να έχει πολύ διαφορετικές οικονομίες που ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές και έχουν διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και αποκλίνουν και δεν μπορούν να μένουν μέσα στο ευρώ παρά μόνο αν αρχίσουν να συγκλίνουν. Κατά συνέπεια, η κρίση της Ευρωζώνης είναι πολύ ευρύτερη, έχει βαθύτερα αίτια. Η Ελλάδα με το πολύ μεγάλο χρέος που δημιούργησε πυροδότησε αυτή την κρίση σε συνδυασμό με την διεθνή κρίση και η Ευρωζώνη θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να λύσει τα προβλήματά της συνεννοούμενη πολιτικά. Ίσως να είναι λίγο λιγότερο ακριβό το ευρώ για να διευκολύνει τη μείωση του χρέους, να πληθωριστεί λίγο και δηλαδή κάπως το χρέος. Υπάρχουν τρόποι. Ασφαλώς θα έχει όμως δημοσιονομική πειθαρχία στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι τελειωμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα κράτος της Ευρωζώνης να ξοδεύει πια όπως μάθαμε να ξοδεύουμε τελευταία δεκαετία. Ούτε η Γερμανία, ούτε κανείς. Είδαμε την αντίδραση των λεγόμενων νότιων χωρών χθες στον κύριο Παπανδρέου. Οι ηγέτες των χωρών αυτών, έχω την εντύπωση ότι του γύρισαν την πλάτη στις. Δεν θέλει κανένας να συνδεθεί το όνομά του με την Ελλάδα, κύριε Σκυλακά. Και έτσι νομίζω. Μα είναι προφανές, διότι ο επόμενος έχει το μισό χρέος εμάς ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Ιταλία έχει το μισό έλλειμμα που δεν έχει το μισό χρέος, που έχει το 70% του χρέους μας.
Και η Ισπανία βγήκε προχθές στην αγορά και πήρε για 12 μήνες με 3,6, πόσο, 3,5. Δηλαδή είναι με πολύ καλό επιτόκιο. 3,6 πάνω από το γερμανικό. 6 ήταν το πράγμα. Α, 6 ήταν. Γιατί κάνω. 6 νομίζω. Ήταν. Αλλά εμείς είμαστε στο 19. Καλά, εμείς δεν είναι. Στο 17. Έχει εκτοξευτεί. 6 με 17 είναι τα επιτόκια. Εμείς δεν μπορούμε να δανειστούμε με 17 ούτε ένα ευρώ. Ακόμη και αν ευοδοθεί προσπάθεια και υπάρξει μια σχετικά καλή λύση σήμερα για το ελληνικό ζήτημα, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην Ελλάδα με τι ρυθμούς θα πρέπει να κινηθεί από εδώ και στο εξής, αν έχουμε αυτό το χρονικό περιθώριο? Τετραπλάσιους από όσους νομίζουμε. Άρα μπαίνει ένα θέμα να γίνει μια πραγματική επανάσταση στην ελληνική αγορά. Επανάσταση, και το πολιτικό σύστημα αν δεν συνέλθει δεν θα υπάρχει αύριο το πρωί. Ναι, αν όποιος πει ότι παραδείγματος χάρη έχουμε τουριστικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να την κάνουμε πόλη προορισμού του Σαββατοκύριακου, αλλά με κλειστά μαγαζιά, ξέρετε κύριε Σκυλακάκη. Το ξέρετε αυτό? Έχω πλήρη εικόνα. Σας λέω, αύριο, αν υπάρξει ρύθμιση σήμερα, θα είμαστε με λιγότερο χρέος, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ευθύνη να πετύχουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μας στη συχνότητα του Κύρου στο Flash 99,4. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.